Hello! Εκπαιδευτικά κέντρα Hello! Ξένες γλώσσες, μελέτη, πληροφορική, μουσικό εργαστήρι. The great place to be. Εδώ περνάμε τέλεια! Hello! Ραφίνα Αρτέμιδα. Λόγω του ότι δεν υπάρχει το 1 τρίτο, όπως λέει, το καταστατικό για να γίνει η Γενική Συνέλευση και επειδή δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι η δεύτερη, άρα την κάνουμε, γιατί μπορεί κάποιος εξημών να πει ρε αυτές τις μαϊμουργίες και να μας βγάλει, όπως λένε, στο survivor, στον τάκο, ας πούμε. Θα το αναβάλουμε για σήμερα. Θα μιλήσουμε με την κυρία Καπριγιάννη αύριο το πρωί, να μας πει πότε έχει ξανά ελεύθερο χώρο το καπί. Σάββατο, Κυριακή, μεσημέρι, απόγευμα, πρωί, δεν ξέρω τώρα πώς θα γίνει. Θα γίνει ανακοίνωση από τα τοπικά μέσα και θα προσπαθήσουμε από όσους έχουμε τηλέφωνα να στείλουμε ένα SMS, γιατί κάποιοι μαθαίνουν κάποια πράγματα την επόμενη μέρα, ενώ δεν τα μαθαίνουν μια εβδομάδα πριν που το συζητάμε. Και να το κάνουμε εμείς, να το μεταφέρουμε. Οι άνθρωποι δεν κάθονται με αυτά τα... Όχι, θα το μεταφέρουμε. Το κακό σε σπιτασούλα. Με πήρε κάποια κυρία τηλέφωνο. Ούτε για την πίτα δεν ξέρανε. Με πήρε κάποια κυρία τηλέφωνο λοιπόν, για την πίτα όσοι ήρθαν στην τελευταία Γενική Συνέλευση και ψήφισαν μετά, πήρανε πρόσκληση και βιβλίο του Καβουνίδη στο σπίτι τους όλοι. 180 τόσα άτομα. Εδόθησαν σε όλους. Να μην δόθησαν σε τρεις, έχονταν τα πρώτα ονόματα, αλλά δεν είναι. Αν συμφωνήσεις εσύ με τη διοίκηση εδώ πέρα του καπί, θα βάλω το και στο Facebook. Στο Facebook το βάζουμε στο αυτό που λέω τώρα, στο περίεργο. Το περίεργο της πίτας, παιδιά, το περίεργο της πίτας. Έχει ανακοινωθεί η πίτα και η όλη ιστορία, είτε από προσκλήσεις που εστάλησαν σε όλους μας με το βίντεο του Καβουνίδη. Όχι, μια ντοκετό πιτασούλα. Είχε... Όχι, γιατί να μην πρέπει να σβήνουν τα τέτοια. Ενημερώθηκε από τα τοπικά μέσα 3-4 φορές. Από τα μέλη του ΔΣ άλλες 4 φορές. Και έτυχε να λένε άτομα ότι δεν το μαθάνε, αλλά την επόμενη άτομα ξέρω. Εσάς νοιάζει σαν ΔΣ να ακολουθήσει το καταστατικό. Δεν μπορεί να γίνει σήμερα, άρα... Όχι, όχι, άσε το αυτό, λέω γιατί... Εντάξει, άσε το αυτό, άσε. Από εκεί και πέρα, τα θέματα για να λυθούν και κάποιες παρεξηγήσεις, γιατί είχα κάποια τηλέφωνα από πολλούς, από πολλά μέλη, έτσι, και υπόθησαν και κάποια άλλα, για να λυθούν τα θέματα. Σήμερα... Είναι το χαρτί που μας έχει στείλει τώρα, αυτό ψάχνεις. Για να συζητηθούν κάποια θέματα πρέπει να έχει ενημερωθεί, να έχουν ενημερωθεί τα μέλη. Τα μέλη λοιπόν ενημερώθηκαν. Τα θέματα τα οποία είχαν σήμερα συζήτηση για την Γενική Συνέλευση ήταν λογοδοσία του ΔΣ. Και άρα θα μπουν στην επόμενη. Αυτά θα μπουν στην επόμενη, εντάξει. Λογοδοσία του ΔΣ για τα πεπραγμένα του 22. Επικύρωση απολογισμού και ισολογισμού για το έτος 22. Ανάγνωση της έκθεσης της Εξελεκτικής Επιτροπής για το έτος 22. Έγκριση των πεπραγμένων και απαλλαγή των ενών του ΔΣ και της Εξελεκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη για το 22 φυσικά. Και έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων για το έτος 23. Αυτά ήταν τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης. Αυτά τα θέματα θα συζητιόντουσαν και εδώ τελείωνε η ιστορία. Από εκεί πέρα όλα τα άλλα είναι περιτά. Λοιπόν, περιμένουμε την ανακοίνωσή σου. Μόλις με την ανακοίνωσή σας. Άρα θα παρακολουθούμε. Αν πήγε. Βγαίνει να ρωτήσω κάτι. Θέμα. Ακούστηκε. Όχι, δεν ακούστηκε. Στην πίτα που κόψαμε στο σύλλογο μας, στο Άβρα, είπε ο Γιώργος ότι θα προτείνουμε, έπειτα από απόφαση του ΔΣ, θα προτείνουμε τη διεύρυνση του συλλόγου σε σύλλογο Τριβιανών και Μικρασιατών. Έτσι άκουσα στην πίτα που έτσι ώστε να γίνει πρόταση στη Γενική Συνέλευση να υπάρχει ένας χρόνος να το σκεφτούνται. Για να γίνει αυτό έπρεπε να είναι γραμμένο στις προσκλήσεις που εστάλησαν. Από τη στιγμή που δεν είναι γραμμένο στις προσκλήσεις που εστάλησαν δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Αυτό δεν είναι τώρα όριμο.
σε καμιά πενταετία. Σε 50 χρόνια δεν θα πολλά ακούστηκαν, γι' αυτό και λέω ότι τα θέματα τα οποία συζητιούνται είναι αυτά τα οποία πήραν την προσέγγιση σε όλοι και από εκεί και πέρα, όταν εμένα έρχονται, αν θέλετε να τους στοιχήσουν, όταν εμένα έρχονται λοιπόν φίλοι του συλλόγου, έτσι, κυρίες του συλλόγου, ότι είναι μέλη, έτσι, φίλοι οι οποίοι είναι από αυτούς που έρχονται σε όλες τις εκδηλώσεις σας του συλλόγου. Να σας δείξω μηνύματα, να σας δείξω μηνύματα στο κινητό μου που έχω λάβει από αυτά. Έρχεται, ας πούμε, ξέρω εγώ, λέω εγώ ίσως έτσι, για να μην αναφέρω ονόματα, δεν θέλω να αναφέρω, γιατί δεν είναι παρόντες. Λέει σωσό, βρε Γιώργο, εγώ τόσα χρόνια είμαι στο σύλλογο και έρχομαι στις εκδρομές, στα πανηγύρια, στα δείξε, στα δείξε. Τον εγγονό μου γιατί δεν το γραβεύετε. Και λέω, κυρία σωσό, ο εγγονός σου, τόσα χρόνια είσαι στο σύλλογο, ξέρεις ότι ο σύλλογος γραβεύει τα παιδιά των Τριγλιανών, τους απογόνους. Τα υπόλοιπα παιδιά τα γραβεύει ο Δήμος μαζί με τα Τριγλιανά. Δεν είμαστε Δήμος, είμαστε Σύλλογος Τριγλιανών. Μπορεί ο Σύλλογος Κρητών να βραβεύσει τους Κρήτες, ο Σύλλογος Υπηρετών τους Υπηρώτες, ο Σύλλογος Κυκίδων τους Κυκίδες. Λοιπόν, πάει αυτός. Έρχεται άλλος. Μα να σου πω κάτι. Δεν είναι λογικά πράγματα τώρα, τι τα συζητάμε. Επειδή εγώ που είμαι Πελοποννήσιος, να σου ζητήσω ένα παράδειγμα. Να σου ζητήσω, ας πούμε, τον λόγο γιατί δεν γράφεις το παιδί. Αγαπητέ μου, Βασίλη. Αγαπητέ μου, Βασίλη. Και γι' αυτό έχουμε πρόεδρο να τους εξηγεί και να τελειώνει. Αγαπητέ μου, Βασίλη, αυτό το θέμα, το θέμα ότι βραβεύουν τα παιδιά Τριγλιανών, δεν είναι τωρινή απόφαση. Αυτό είναι από καταβολής στόχου, έτσι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι το ξέρουν. Ξαφνικά φέτος είχαν κάνει παράπονα. Δεν ξέρω τον λόγο, γι' αυτό το αναφέρω. Εσύ το ΔΣ σίγμα του εξηγείτε. Εμεί του εξηγούμε. Δεν θα απασχολείτε για εκεί και μια λεπτά για αυτό το θέμα. Όχι, επειδή είναι. Ακούστηκε. Πήγε εσύ να παραπονεθεί ότι ο σύλλογο Κρητών, παράδειγμα λέω τώρα, έτσι, είναι ο σύλλογο Θεσσαλών, δεν βράβευσε την κόρη σου. Όχι, γιατί είσαι λογικό. Τώρα ο παράλογο θα έρθει να σου δείξω και μηνύματα που έχω στο κινητό μου από μέλη του συλλόγου. Έτσι. Να σου δείξω και μηνύματα από μέλη του συλλόγου. Δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Γι' αυτό και λέω έχουν γίνει, έχουν υποθεί πολλά και κάπου πρέπει να σταματήσουν. Εφόσον όλοι ξέρουμε το καταστατικό και όλοι ξέρουμε τι γίνεται σε αυτές τις εκδηλώσεις, τις περιπτώσεις, συγγνώμη, από τη στιγμή που δεν γράφει εδώ θέμα διάνοιξη του συλλόγου και εισχώρηση, ξέρω εγώ, πελοπονησίων, δεν μπορεί να γίνει συζήτηση. Τώρα είμαστε εδώ έτσι. Απλά εμείς που είμαστε εδώ, Γιώργο, από το κοινό, προσέχετε. Στη Γενική Συνέλευση μπορεί να έχουν όλοι, όλος ο κόσμος της Ραφίνας και να την παρακολουθήσει. Από εκεί και πέρα είναι θέμα του Προεδρεύοντος της Γενικής Συνέλευσης και όχι δικό μου. Εγώ είμαι πρόεδρος του ΔΣ, έτσι. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται από το κοινό. Όχι. Ένα λεπτό. Αν υπάρχουν αρχαιρεσίες, τότε βγάζουμε πρόεδρο. Στη μεταβριανή, πότε θα γίνει την άλλη Κυριακή, εσύ είσαι ο πρόεδρος. Γιατί δεν έχει εκλογές. Όχι, είναι κλασικό, αυτό είναι κλασικό. Σε όλα τα σωματεία έτσι γίνεται. Δεν το γνώρισα, το συγγνώμη. Εντάξει. Ναι, είναι μια τακτική Γενική Συνέλευση. Εντάξει. Όπως και να έχει, βάσει του καταστατικού, θεωρώ ότι δεν είμαστε πια και. Ξέρω εγώ, έτσι, αν λέει κάποιος φίλος, ο Παναγιώτης Φερρυπίν που δεν είναι Τριγλιανός, πει ρε παιδιά να ρωτήσω κάτι, εγώ είμαι ξέρω εγώ ως Πατανέος και θέλω να πω αυτό. Νομίζω ότι δεν είμαστε τόσο αυστηροί να το αφαιρέσουμε το λόγο. Μπορούμε να τον ακούσουμε και να πούμε μετά, ξέρεις κάτι φίλε Παναγιώτη, ναι, έχεις δίκιο, αλλά ξέρεις αυτό δεν γίνεται. Έχεις δίκιο Παναγιώτη, ας αποφάσεις το ΔΣ στην επόμενη Γενική Συνέλευση. Θεωρώ ότι είμαστε λίγο διαλλακτική σε αυτά τα θέματα, δεν είμαστε αυστηροί. Αν θέλει κάποιο να πει κάτι τέτοιο, όταν δεν γίνεται κατάχρηση. Φυσικά. Για να είχατε θέα τώρα, έλεγα μου. Ποιος, δε. Έχω να τη ρωτήσω. Θα ρωτήσει. Όχι, δεν είσαι. Η ρώτησα, είπα κάτι. Και να πω και κάτι άλλο, έτσι, μια και το συζητάμε φιλικά, έτσι. Έχω χρόνο, πρέπει να φύγετε που έχετε τις πίτες κτλ. Ακούστηκε πάλι γιατί οι Κρήτες. Δυστυχώς πρέπει να το αναφέρω, έτσι. Γιατί οι Κρήτες συνόδευσαν την εικόνα της, των Θεοφανίων στο λιμάνι και όχι ο Σύλλογος Τριγλιανών. Ο Παπαδημήτρης μας πήρε τηλέφωνο. Εγώ το είπα.
Μα δεν το είπατε κι άλλοι, αλλά το είπα και. Να απαντήσω λίγο. Να απαντήσω λίγο. Με παίρνει ο Παπαδημήτρης τηλέφωνο μία εβδομάδα πριν και μου λέει: Πρόεδρε, το και το και το. Και έχω πει και στους Κρήτες. Του εξηγώ λοιπόν με όλη την καλή διάθεση και για να μην γίνουν παρεξηγήσεις ότι ξέρεις κάτι, Παπαδημήτρη, αυτό το θέμα δεν έχει να κάνει με Κρήτες, με Ιππειρώτες, με οτιδήποτε. Έχει να κάνει, είναι Τριγλιανό με τους Τριγλιανούς. Μου λέει: Δεν είναι εκδήλωση δική σας, είναι εκδήλωση Εκκλησίας. Η Εκκλησία μπορεί να καλεί όσους θέλει. Οκ, okay, εντάξει. Καλούμε λοιπόν τα μέλη μας, έτσι. Τα μέλη μας τα οποία ασχολούνται με αυτό το θέμα είναι τα παιδιά μας. Ωραία. Λοιπόν, τα παιδιά μας ποια είναι. Να ξεκινήσω, ας πούμε, από τις Κικίτσες που λέω, από τους Μπουρνιάδες, τους Μπατάλιδες και τους Φρίκιδες. 8-10 παιδιά. Πού είναι τα υπόλοιπα παιδιά της Ραφίνας. Και γιατί λέω πού είναι τα υπόλοιπα παιδιά της Ραφίνας, έτσι. Γιατί αυτά τα παιδιά για κάποιους λόγους είναι εξεταστική περίοδος. Το 70% των παιδιών αυτό είναι φοιτητές και δεν μπόρεσαν να έρθουν. Γιατί κάποια είναι στα χωριά τους, κάποια θα προσπαθήσουν να διαβάσουν, να κάνουν ειδήσεις. Τα υπόλοιπα παιδιά της Ραφίνας πού είναι, ρε παιδιά. Ρώτησα μεγάλους. Δεν μπόρεσε κανένας από τους μεγάλους. Και τελικά ποιος έσωσε την παρτίδα. Καλέσαμε τη Σαμαρά, την κυρία Σαμαρά την Άννα από το γυμνάσιο. Και έφερε από το γυμνάσιο 6 κοριτσάκια, εκ των οποίων τυχαία και τα δύο ήταν Τριγλιανά, τα οποία όμως ήρθαν μέσω γυμνασίου και δεν ήρθαν μέσω του συλλόγου, γιατί θα μπορούσαν οι μαμάδες τους, οι παπάδες τους, οι παππούδες, οι γιαγιάδες τους να λέγανε: Ρε παιδί μου, Τριγλιανή, σε κατέβα. Δεν έχετε βαρεθεί, δεν έχετε όλοι μας. Δεν έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε τόσα χρόνια τον Μπουρνιά με τη σημαία μπροστά, τις κόρες μου και τις κοπέλες από εδώ να κρατάνε τη σημαία από πίσω να βλέπουν μόνιμα 8 παιδιά. Δεν το έχουμε βαρεθεί. Εγώ το έχω βαρεθεί, αλλά τι να κάνω. Πρέπει ο σύλλογος να υπάρχει. Την πρώτη φορά που αναλάβαμε, και λέω την πρώτη φορά που αναλάβαμε εμείς, ας πούμε η πόλη που δεν μπόρεσε να έρθει, ήταν η Αθηνά τότε κτλ. Δεν είχαμε άτομα 28 Οκτωβρίου να κατεβάσουμε στην παρέλαση και θα χάναμε την παρέλαση. Και ξέρουμε ότι πολύ καλά, ήταν δήμαρχος τότε ο Βασίλης. Και μετά ανέλαβε ο κύριος Μπουρνούς. Ξέρετε πολύ καλά τι αντιδράσεις είχαν. Γιατί να κατεβαίνει ο σύλλογος του Τριγλιανών πρώτος στις παρελάσεις. Είχαμε και αυτό το κανένα πρόβλημα να το υπογράψω. Κανένα πρόβλημα. Έχουν γίνει μάχες χρόνια. Άλλοι μπορεί να έχουν προβλήματα. Έχουν γίνει μάχες χρόνια. Γιώργη, αυτό έχει άμεση σχέση με αυτά που έλεγε ο Δημήτρης και τη φήμη που ακούστηκε για πικρασιά. Μην τα αλλάξουμε όλα εδώ πέρα, μην τρελαθούμε. Δεν έκανε το λύκειο την κίνηση αυτή. Άλλο συλλογός, όχι το λύκειο την κίνηση. Λοιπόν, και τότε πριν από 8 χρόνια. Βασίλη, μου συγγνώμη. Συγγνώμη και τελειώνω. Τότε λοιπόν πριν από 8 χρόνια, για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την παρέλαση και να κλείσουμε στόματα, κατέβηκε η Αθηνά, η πόλη, οι φίλοι και η γυναίκα μου. Ντύθηκαν με τις φορεσιές και κράτησαν τη σημαία και κατέβηκε ξανά ο σύλλογος. Και σιγά σιγά αρχίσαν να φέρουν τα παιδιά κτλ. Αυτό θέλουμε από εσάς. Από όλους εμάς. Αυτό θέλουμε. Προσπαθήσαμε, μπήκαν νέα παιδιά στο σύλλογο, έτσι. Μπήκαν νέα και μπράβο τους και είμαστε ευγνώμονες και συμβάλλουν πάρα πολύ. Προσπαθούσαμε να φέρουμε φίλους κτλ. Προτείναμε δωρεάν να κάνουμε μια σαν σύλλογος, σαν Δέλτα Σίγμα, έτσι. Να μην επιβαρυνθεί ο σύλλογος. Σε πολλά πράγματα που κάνει ο σύλλογος μέσα σε αυτό το χρόνο, επιβαρύνουν την τσέπη του στα μέλη του ΔΣ. Δεν επιβαρύνει ο σύλλογος. Θα τα δείτε στην επόμενη στην εξελικτική επιτροπή. Από δικά μας λεφτά δηλαδή, να κάνουμε μια εκδήλωση και να μαζέψουμε νέους. 20-30 παιδιά, πώς θα στείλεις, θα βάζαμε 20-30 ευρώ καθένα. Έτσι, ας ήταν την πρώτη ή τελευταία φορά. Πούντα. Λοιπόν, τελείωσε Γιώργο. Όχι. Πες λίγο για την έκθεση, για το υλικό. Θα τα πούμε στην Γενική Σύνοδο. Δεν πειράζει τώρα που έχουμε. Όχι, θα τα πούμε δύο φορές. Δεν έχει καμιά σχέση. Μπορώ να πω κάτι σχετικά με τα νέα παιδιά. Καταρχάς, συγχαρητήρια στα κορίτσια σε όλο το Δέλτα Σίγμα. Πραγματικά δεν αναφέρει μια σελιακούντα, δεν αναφέρει κανένα Δέλτα Σίγμα. Θέλω να το πω. Επειδή είμαστε τώρα και έχουμε κάνει την κουβέντα. Από μικροφόνο και να το διαρωτήσω γιατί αξίζει πολλά το νέο Δέλτα Σίγμα. Μην τα λέμε, κοίταξε. Μην τα λέμε πιτσοκομμένα γιατί εδώ πέρα ο Χρυσόστομο θα καταγράφει και θα φανούν διαφορετικά. Ενώ στη συνέλευση θα υποθούν άλλα πράγματα. Έκανε ένα ερώτημα όμως. Κατάλαβε το κλιμάκι μα. Εγώ τι να έκανα, μην το καταγράψω, κύριε Βασίλη μα. Δεν το καταλαβαίνει ο κύριε Μυστική, έκανε ένα ερώτημα ο κύριο Κικής. Οπότε
για τα παιδιά μας. Για τα παιδιά μας. Για τα παιδιά μας. Εάν φτιάξετε να μου το συμφωνήσετε με την επαγγελματική πρωτοβουλία, να δώσω συγχαρητήρια στο δεύτερο σύμβουλο και στον πρόεδρο. Πού εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ περήφανη την ημέρα της μικρασιατικής μνήμης που τα τελευταία χρόνια δίνει ηχηρό και δυνατό παρόν ο σύλλογος μας. Με τον Λάβαρο, σύλλογος Τριγανών, να παρευρίσκεται στο Σύνταγμα, στη Μητρόπολη. Όλο αυτό εμένα με κάνει πάρα πολύ περήφανη. Και όχι μόνο αυτό, αξίζει πολλά πολλά συγχαρητήρια. Και όχι μόνο αυτό, ο Σύλλογος Τριγανών εκπροσωπείται, είναι μέσα στο ΔΣ της Ομοσπονδίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχει φωνή και είναι Σύλλογος Τριγανών μέσα στην Ομοσπονδία. Πολλά πολλά συγχαρητήρια. Το ότι είναι η αρχαία Τρίπαση και η Ράνια, η Πιτελιά στο ΔΣ, δύο νέα κορίτσια, 27 χρονών, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ποτέ δεν έχει ξαναγίνει. Πάντα μεγαλύτερα στους παλιούς μαθαίνουμε. Αυτό που η Άννα δεν παρεξηγεί, δεν είναι κακό να φύγουν οι παλιοί και να έχουν νέοι. Και όταν είναι παλιοί, εννοώ στους μεγαλοκοπέλες εμάς. Και αυτό λοιπόν σημαίνει ένα φως. Ένα φως. Ότι ο σύλλογος, συγγνώμη λίγο, ότι ο σύλλογος υπάρχει, ότι ο σύλλογος έχει δύναμη και φωνή και φαίνεται στα δύο αυτά νέα κορίτσια, εμένα πραγματικά με κάνει πάρα πάρα πολύ περήφανη για το σύλλογό μας. Και πραγματικά να στέκεστε εσείς στο ΔΣ, ένα φανάρι, ένα φως. Γιατί τα στοιχεία, ο σύλλογος Τριγανών, η Παναγία, η Παντοβασίλισσα, είναι οι δύο εδώ πάρα πολλοί κολόνες που φωτίζουν την ιστορία της Δαφίνας. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε Για να το κρατήσουμε, θέλουμε βοήθηση. Λοιπόν, σχετικά με τα παιδιά μας, γιατί και εγώ έχω τρία παιδιά, ο καθένας μας να αναλάβει την ευθύνη του για τα παιδιά και για τους νέους και να δει τι μπορεί να κάνει. Αυτό και πού χωλαίνει, τι χαραμάδες υπάρχουν. Αυτό γιατί λέμε. Το θέμα είναι να κλείσουν κάποιες χαραμάδες. Εάν όταν θα γίνει η ανάλυση των πεπραγμένων του 22, την άλλη εβδομάδα πρώτα Θεός, είμαι αναλυτικά που έχουμε παραστεί και το έχουμε κάνει. Εκεί λοιπόν μπορώ να σας αναλύσω και πόσοι από εμάς, από τα μέλη ή όχι, παρευρέθησαν ή είχατε δουλειές. Και με ρώταγε ο κόσμος, ρε, ο Γουδούρης πού είναι, τόσα χρόνια Τριγανός, ρε παιδιά, ο Γουδούρης είναι, ξέρω εγώ, Ψαρέδι. Ρε, πού είναι η Παράσκου, η Παράσκου, η Πένια Χόρτα, ρε, ο Κικής. Δεν μπορούμε να απολογούμε για την ενίκτη του Γουδούρης. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα, Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη.